Αυτή τη στιγμή ήμασταν κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι πληγήκαν. Και εδώ πέρα στον χώρο που είμαστε σήμερα λειτουργούσε το συντονιστικό της Θεσσαλίας, στο οποίο ήμασταν καθημερινά παρόντες. Συντονιστικό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες και να αντιμετωπίσουμε το πλέον ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο, είτε με τα νεκρά ζώα, είτε με τις μολύσεις των υδάτων, είτε με τις απομακρύσεις των υδάτων, είτε με τις διασώσεις, είτε με τις ζωοτροφές, να πάμε στα μνημοστάσια, είτε με τους εμβολιασμούς, είτε με την μεταφορά και διανομή των αγαθών. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνδράμουν προς αυτή την προσπάθεια. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διεκδικεί, συνεχίζει να διεκδικεί, γιατί έχει την τεχνογνωσία, μια μεγάλη τεχνογνωσία την οποία αφήνει παρακαταθήκη, μια τεχνογνωσία ξεχωριστή σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, γι' αυτό και έχει διακρίσεις. Και συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε με τον κύριο Τριαντόπουλο για να έρθουν γρήγορα οι αποζημιώσεις και συνεχώς πιέζουμε, όχι λεκτικά, πραγματικά, επί της ουσίας στην ουσία. Λύνοντας καθημερινά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα δίνοντας και μια άλλη δυνατότητα ταχύτερης αποζημίωσης των ανθρώπων. Επίσης, με τις υπηρεσίες μας κάνουμε τους ελέγχους στις επιχειρήσεις και διεκδικούμε μεγαλύτερο ποσό, το ποσοστό το έχουμε ανεβάσει στο 70% της αποζημίωσης, αλλά μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης από ό,τι στον Ιαννό για τις επιχειρήσεις που υπάρχουν μεγάλες ζημιές. Ακόμη και στον αγροτικό τομέα διεκδικούμε, πέραν της προκαταβολής που έχει δοθεί σε διάφορες φυτικές παραγωγές, σε διάφορα αγαθά, προϊόντα και τις αποζημιώσεις που για πρώτη φορά θα γίνουν διαφορετικά για το απολυσθέν και ζωικό κεφάλαιο, που είναι μια σημαντική τομή η οποία έγινε, προχωρούμε. Προχωρούμε σε προσωρινές αποκαταστάσεις. Εάν δεν προχωρούσαμε σε προσωρινές αποκαταστάσεις κατεπηγόντως με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, παρόλο ότι βρήκαμε και αντιστάσεις από μερικούς εργαζόμενους, δεν προχωρούσαμε γρήγορα, αυτή τη στιγμή θα είχαμε τεράστια προβλήματα σε όλη τη Θεσσαλία όσον αφορά την προσβασιμότητα, αλλά και στα ποτάμια και στα ρέματα τα οποία καθαρίσαμε. Είμαστε οι μόνοι που καθαρίσαμε. Άσχετο ότι πάνε κάποιοι και βγάζουν φωτογραφίες εκεί. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Και είμαστε οι μόνοι οι οποίοι επιχειρούμε σήμερα με ταχύτητα. Αντιληφθείτε ότι εμείς σήμερα κάνουμε τις προσωρινές αποκαταστάσεις. Το Υπουργείο θα έρθει να κάνει τις οριστικές αποκαταστάσεις. Και μάλιστα ο κύριος Σταχιάος, πιστεύω το Παρασκευή και Σάββατο θα βρίσκεται εδώ, που θα κάνουμε μια μεγάλη συνάντηση με όλους τους δημάρχους και να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα επιτάπητος για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Μέχρι στιγμής η Περιφέρεια της Θεσσαλίας έχει χρηματοδοτηθεί, δεν έχει πάρει χρήματα, χρηματοδότηση έχει. Και θα κάνουμε τώρα, έχουμε κάνει τα τεχνικά δελτία για να αρχίσουν να πληρώνονται οι διάφοροι προμηθευτές μας με 27 εκατομμύρια ευρώ. 27 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε τις προσβασιμότητες, για να αποκαταστήσουμε αναχώματα, για να καθαρίσουμε ρέματα, να καθαρίσουμε φράγματα που σε μερικά δεν ήταν και δική μας αρμοδιότητα, να προμηθεύσουμε με ζωοτροφές. Γιατί άκουσα κάπου λέει δεν μας δώσαν ζωοτροφές. Ζωοτροφές έχουν πάει παντού. 3,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό έχουμε για τις ζωοτροφές, αλλά ταυτόχρονα και με το όλοι μαζί μπορούμε με το Sky. Έχουμε κάνει κινήσεις για να έρθουν ζωοτροφές και θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσοι στείλαν ζωοτροφές από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος και βοηθήσαν τους κτηνοτρόφους. Αλλά ταυτόχρονα και για ζήτηση, όλο αυτό το καιρό που γινόταν η ζήτηση των πλημμυροπαθών και για άλλες ενισχύσεις και για άλλα έξοδα τα οποία γίνανε για τους πλημμυροπαθείς και για όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά με ένα έγγραφο το οποίο έχουμε στείλει και το οποίο δεν θα το ανέφερα, αλλά είναι το φως της δημοσιότητος, με το έγγραφο αυτό ζητούσαμε να έχουμε επιπλέον χρηματοδότηση εμέσως και σαφώς και την επόμενη μέρα από την επιστολή μας συναντηθήκαμε με το Υπουργείο, στο Υπουργείο, με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς και συμφωνήσαμε να έχουμε και επιπλέον χρηματοδότηση για να συνεχίσουν
τα έργα αποκατάστασης των αναχωμάτων και καθαρισμών των ρημάτων όπου μπορούμε. Οι πηγές είναι μεγάλες, είναι πολλές, τα μέτωπα είναι μεγάλα. Όπου κρίνει η υπηρεσία, οι τεχνικές μας υπηρεσίες, όπου κρίνουν ότι είναι απαραίτητο και είναι πρώτης προτεραιότητας, εκεί πέρα πηγαίνουμε με την διαδικασία του κατεπήγοντος και της ασφάλειας πρωτίστως των ανθρώπων και των επιχειρήσεων εκεί που χρειάζεται. Αλλά θέλω να τονίσω ότι οι έργα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν και οι δήμαρχοι και οι δήμοι. Γι' αυτό και υπήρχαν και τα προγράμματα από τον Αντώνη Στρίτσης, στο οποίο εντάχθηκαν κάποιοι δήμοι και να κάνουν τα έργα. Αλλά κάποιοι άλλοι δεν προχώρησαν εκεί. Συνεπώς, δεν είναι μόνο η περιφέρεια η οποία έχει την ευθύνη αντιπλημμυρικών έργων μέσα στις πόλεις, αλλά και έξω από τις πόλεις για την προστασία των πόλεων. Την ευθύνη των αντιπλημμυρικών έργων και της αντιπλημμυρικής προστασίας την έχει ο Δήμος. Και καθαρά ο Δήμος. Να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις και συνεχίζουν να υπάρχουν. Εμείς ήμασταν εδώ, συνεργαστήκαμε με τους Δήμους, δεν δείξαμε ποτέ κάποιον ως υπεύθυνο, μας δείξαν όλοι, αλλά εμείς συνεχίζουμε να είμαστε με τους ανθρώπους και να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας με τις υπηρεσίες μας.